Λάρακα από το 2012 περίπου, μέσα σε 6 χρόνια είχε μια αύξηση του μητρώου ασφαλίστρων κατά 50% σε μια δύσκολη εποχή. Εμείς εκμεταλλευθήκαμε τις ανάγκες που δημιουργούνται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες και δημιουργήσαμε στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία δεν ψάξαμε, δεν δημιουργήσαμε τα προϊόντα και να ψάξουμε να βρούμε τους πελάτες μας. Δημιουργήσαμε τα προϊόντα αυτά σε συγκεκριμένες ανάγκες πελατών και target group. Σήμερα αυτό που κυριαρχεί στους Έλληνες πολίτες είναι η εργασία. Είναι η εξασφάλιση της εργασίας τους. Διότι η κίνδυνη να χάσει κάποιος τη δουλειά του, είτε στο δημόσιο, είτε στο ιδιωτικό τομέα, είναι πολύ αυξημένη. Επομένως, στοχευμένα εμείς προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι θα έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, τουλάχιστον για μία πενταετία. Βέβαια, ήδη ετοιμάζουμε άλλα προγράμματα, πρωτοπόρα προγράμματα για την αγορά, γιατί αλλάζουν οι ανάγκες καθημερινώς, το ξέρουμε και πολύ περισσότερο σήμερα, τα οποία θα βγουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια και πιστεύουμε ότι ήδη στην επόμενη πενταετία μετά θα έχουμε αποπροσανατολιστεί από αυτά τα προϊόντα που σήμερα ανθίζουν και έχουν αύξηση, τα οποία όμως θα είναι σε ευθύνουσα πορεία μετά από μια πενταετία, να μπορέσουμε να στραφούμε σε άλλους τομείς της νομικής προστασίας. Σίγουρα οι αλλαγές που έχουν γίνει στην ασφαλιστική αγορά δημιουργούν τεράστια προβλήματα και το GDPR και η IDD και περισσότερα προβλήματα στα δίκτυα, τα οποία θα αναγκαστούν να συγχωνευτούν, να συνεργαστούν και να μεγαλώσουν. Επομένως, και οι εταιρείες θα πρέπει να δώσουν τα βοηθήματα στους συνεργάτες αυτούς για να μπορέσουν πιο εύκολα να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή ψηφιοποίηση, πόρταλ και όλα αυτά που και η ARAC βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και οι πλέον οι διαμεσολαβούντες θα πρέπει να ψηφιοποιήσουν τη δουλειά τους, το γραφείο τους κλπ, γιατί δεν θα μπορέσουν να ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες της αγοράς. Η ARAC το 2019 μπήκε δυναμικά στη νέα χρονιά και μπορώ να πω ότι έχουμε προετοιμαστεί πάρα πολύ για την εισαγωγή του νόμου 4583 του 2018, δηλαδή την IDD, την περιβόητη που συζητάμε όλοι. Ο Όμιλος γενικά λειτουργεί δυναμικά και μας φέρνει τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης και τεχνολογίας και μέσα στο επόμενο διάστημα η εταιρεία μας προβλέπει ότι θα διευκολύνει πολύ περισσότερο τους διαμεσολαβητές στη δουλειά τους και θα τους ενισχύσει πολύ στην καθημερινότητά τους αναφορικά με τις απαιτήσεις της καινούργιας νομοθεσίας. Για την νομική προστασία στο μέλλον, στο 19 και στα επόμενα χρόνια, αυτό που εγώ βλέπω είναι το εξής. Θα πρέπει να συνδέσουμε αυτόν τον κλάδο της ασφάλισης με τις νομικές διαφορές των ανθρώπων. Νομική διαφορά δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο. Νομική διαφορά δεν είναι το τροχαίο ατύχημα, όπως συμβαίνει σήμερα αν δούμε ποσοτικά τα συμβόλαια του κλάδου νομικής προστασίας. Νομική προστασία στο μέλλον, σήμερα και στο μέλλον, είναι όλες οι νομικές διαφορές που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Όσον αφορά τη δική μας εταιρεία, είναι απολύτως εξειδικευμένη στο χώρο, δεν έχει εξαρτήσεις με άλλους κλάδους ασφάλισης παρόμοιους ή τους ίδιους, δεν μπερδεύονται τα συμφέροντα του ασφαλισμένου με άλλους κλάδους και αυτό αποτελεί την μοναδική εγγύηση για να μπορεί και ο μεν συνεργάτης να ξέρει ότι συνεργάζεται με ένα ασφαλιστικό οργανισμό που τον εμπιστεύεται και δεν θα τον προδώσει ποτέ, ο δε ασφαλισμένος ότι με αυτόν τον τρόπο πιάνουν τόπο τα λεφτά του. Σε όλους θέλω να ευχηθώ μια καλή χρονιά με υγεία και καλά αποτελέσματα.